Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο και στους ακροατές. Εκτός από τις προετοιμασίες που βλέπουμε, διαβάζαμε στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη για το ασφαλιστικό, κινητοποιήσεις και όλα τα σχετικά που θα τα δούμε βέβαια και αυτά, να δούμε λίγο τις εξελίξεις στο προσφυγικό μεταναστευτικό, γιατί φαίνεται ότι έχουμε φτάσει σε μια, δεν ξέρω τώρα αν είναι κατάσταση αδιεξόδου, ακόμη και το ότι η περιφέρεια, ας πούμε, Βορείου Αιγαίου λέει διακόπτω τη σχέση μου με την κυβέρνηση, και δεν νομίζω ότι είναι, δεν είναι του ΚΚΕ, έτσι δεν είναι ο κύριος Μουτζούρης. Γελάω γιατί ο βίος και η πολιτεία και η στάση τους πολλών από αυτούς που αναφέρατε είναι σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να έχει συμβεί στα νησιά μας. Και λέω ότι είναι υποκριτική η στάση τους. Και είναι υποκριτική η στάση τους διότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μάλλον όλα τα προηγούμενα χρόνια, εναρμονίστηκαν πλήρως με τις κυβερνητικές επιλογές, είτε της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Δημοκρατίας τώρα, που αποδέχτηκαν χωρίς να ασκήσουν καμία απολύτως ούτε στο ελάχιστο την κριτική τους για αυτή την απαράδεκτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που οδήγησε στο διπλό εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών. Εντάξει, αλλά και την κριτική να ασκούσαν, κύριε Συντιχάκη, να πούμε ότι δεν την άσκησαν και να βγαίναν και να κάνανε. Στο διατάφτα τι μπορούσε, τι μπορεί μάλλον να αλλάξει, για να δούμε το τώρα, γιατί τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν και λίγο από μόνα τους και λίγο εκτός συμφωνιών, γιατί και η Τουρκία κάνει και παιχνίδι με αυτό το ζήτημα και οι εκατοντάδες χιλιάδες εγκλωβισμένων είναι μια πραγματικότητα, όχι στην χώρα μας, εννοούμε και από την άλλη μεριά. Και όχι μόνο αυτό, και η Λέσβος είναι ένα νησί που το ΚΚΕ έχει ισχυρή παρουσία. Ειδικά εκεί που θα γίνει το νέο κέντρο κράτησης, στην περιοχή του Μανταμάρου. Άρα ρωτάς τι σκοπεύουν να κάνουν. Είναι μια περιοχή που είναι παραδοσιακά περιοχή. Έχει που δύναμη ψηφίζει το κομμουνιστικό ΚΚΕ. Λίγο να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από την πρώτη στιγμή έδειξε τα δόντια της, τα ακόνησε, δημιουργώντας, όπως λέει, ένα επιτελικό κράτος που βασικό χαρακτηριστικό αυτού του κράτους είναι η καταστολή. Και ξέρετε, η καταστολή με το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής δεν ταιριάζουν, δεν πάνε μαζί. Αυτά λοιπόν τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση σε άσχετες τροπολογίες για τη δημιουργία νέων προαναχωρησιακών κέντρων, των κλειστών δηλαδή δομών τύπου φυλακών, είτε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προκειμένου να επιτάξει συγκεκριμένους χώρους όπου θα δημιουργήσει αυτούς τους νέους προαναχωρησιακά κέντρα, προφανώς δεν θα περιορίσει τα προσφυγικά και τα μεταναστευτικά κύματα. Αντιθέτως, θα δημιουργήσει νέους εγκλωβισμούς, θα δημιουργήσει νέα φράγματα στο Αιγαίο με αυτό το περίφημο πλωτό φράγμα, στην αρχή με 2,5 χιλιόμετρα, στην πορεία με 10 χιλιόμετρα εάν ευωδώσει, και μάλιστα με τη συνδρομή του εφοπλιστικού κεφαλαίου, να μην το ξεχνάμε αυτό, ούτε φυσικά και με τη συγκρότηση των στρατιωτικοποιημένων σωμάτων στα σύνορα ή στην ενδοχώρα. Η αποτροπή δεν χρειάζεται δηλαδή, κύριε Συντιχάκη. Κοιτάξτε να σας πω. Μιλάμε για ανθρώπινες ψυχές. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε την κοινωνική διάσταση, και για να δούμε αυτή την κοινωνική διάσταση σημαίνει ότι ή θα απεκλωβιστούμε από αυτή τη λογική του διπλού εγκλωβισμού αυτής της απαράδεκτης συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και του κανονισμού του Δουβλίνου, που σημαίνει ότι πρέπει να αντιδράσεις, πρέπει να αντιταχθείς και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε δει εσείς να ψελίσει τίποτα η κυβέρνηση ή να κάνει κάποια ουσιαστική κίνηση προκειμένου να πιέσει ακόμα και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να δεχτεί πρόσφυγες και μετανάστες στα πλαίσια των αμοιβαίων συμφωνιών ή στα πλαίσια της ισοτιμίας, όπως λένε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας έχουν ρηγμένους, είναι σίγουρο αυτό. Δεν όχι απλώς ρηγμένους. Το ζήτημα είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι προηγούμενοι και οι τωρινοί έχουν συμφωνήσει, έχουν αποδεχτεί αυτή την λογική. Άρα λοιπόν ας μην κοροϊδεύουν κανέναν.
οι αιτίες που γεννούν και αναπαράγουν το πρόβλημα είναι εδώ. Οι κλειστοί χώροι είναι φυλακές, θα αυξήσουν και την εξαθλίωση και την αγανάκτηση. Δεν πρόκειται να εκτονωθούν τα προβλήματα. Ξέρετε, όταν έναν άνθρωπο τον φυλακίζεις, και μάλιστα με αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κύριος Πέτσας, που λέει ότι θα τους έχουμε κλειστούς τα βράδια, δεν θα βγαίνουν έξω, θα χτυπούν κάρτα. Ναι, τα είπε και ο κύριος Μηταράκης, ο αρμόδιος υπουργός. Λοιπόν, ότι υπάρχει ένας έλεγχος, αυτό λέει. Είναι έλεγχος, είναι αυτός. Τον άλλο τον έχεις ματρωμένο μέσα, τον έχεις φυλακισμένο. Οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν. Οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν, να πάνε σε άλλους προορισμούς. Δεδομένου όμως, κύριε Σιτιχάκη, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα στο να τους αφήσουμε εμείς να περάσουν τα σύνορά μας, πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ανοιχτά τα προαναχωρησιακά κέντρα? Κοιτάξτε, αυτό που εμείς έχουμε τονίσει και τονίζουμε πάντα είναι ότι πρέπει καταρχάς, και αυτό πρέπει να το κάνει ο ίδιος ο λαός, να πάρει δηλαδή την υπόθεση στα χέρια του, να αναγκαιότητα λέει να παλέψει. Να καταργηθεί αυτή η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ναι, Τουρκίας. Αλλά εντωμεταξύ τοπικές κοινωνίες λένε δεν τους θέλουμε εδώ. Βεβαίως. Αυτό δεν το λέει η κυβέρνηση, το λέει ο λαός. Τις συνέπειες κατά βάση τις πληρώνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά τις πληρώνουν και οι ντόπιοι. Και είναι λογική η αντίδρασή τους. Αντίδραση η οποία δεν είχε καμία σχέση ούτε με φασιστικό εθνικιστικό. Όχι, δεν υπάρχει μομφή σε αυτό που λέμε. Αυτά, έτσι. Ναι, αλλά υπάρχει ένα διατάφτα όμως. Θέλω να πω, σήμερα έχουμε 12 Φεβρουαρίου. Μέχρι το τέλος οι άνθρωποι είναι στιβαγμένοι στη Μόρια. Όχι ως άνθρωποι, ως απορρίμματα. Κάτι πρέπει να γίνει όμως. Εσείς τι λέτε ότι πρέπει να γίνει μέχρι η Ευρώπη να δεχθεί αυτό που δικαιούμαστε να ζητήσουμε? Για να το δεχτεί όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, να πιεστεί, δεν το κάνει η κυβέρνηση, δεν το κάνει καμία κυβέρνηση, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τι λέει, στην πραγματικότητα αυτό που η διαφωνία της με τη Νέα Δημοκρατία, η διαφωνία του με τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν εφαρμόζει σωστά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία. Είναι άγρος υποκριτική η στάση του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι να μην ξεχνάμε τα προηγούμενα 4-5 χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που αποδέχτηκε αυτή τη συμφωνία, δημιούργησε νέα hot spot στα νησιά με το διπλό εγκλωβισμό, αυτά τα οποία λέμε. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να προτάξει, να φέρει στο προσκήνιο και να πιέσει προς την κατεύθυνση να καταργηθούν αυτές οι συμφωνίες. Ναι. Δεύτερον, να κλείσουν τα hot spot, δεν πρέπει να γίνουν άλλα. Μάλιστα. Να μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι εγκλωβισμένοι στην υπηρετική χώρα σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους, σε χώρους δηλαδή φιλοξενίας, που με αξιοπρέπεια θα ζουν οι άνθρωποι για όσο χρονικό διάστημα πρέπει να μείνουν, που κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι πολύ σύντομο αυτό το χρονικό διάστημα. Και το αμέσως επόμενο βήμα είναι με γρήγορες διαδικασίες να φεύγουν στις χώρες στην προορισμό τους. Αυτή είναι η πρώτη. Αν τους δέχονται βέβαια. Και ναι. Και απόλυτα ρεαλιστική. Αν τους δέχονται όμως, έτσι. Ορίστε. Αν τους δέχονται, θέλω να πω, στις χώρες προορισμού. Προσέξτε, αυτό δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Να πιέσουμε και να κάνουμε και διαδηλώσεις, αλλά το ζήτημα είναι ότι. Ας το κάνουμε δε πρώτα. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε ως δεδομένο ότι εφόσον αυτοί δεν δέχονται, άρα εμείς πρέπει να προχωρήσουμε σε μέτρα καταστολής, σε μέτρα, ας το πούμε, που καταπατά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ζωή. Εντάξει, δηλαδή υπάρχει και ένα όριο. Υπάρχει και ένα όριο σε αυτή τη στάση και την πολιτική. Κατά συνέπεια, έχει πολύ μεγάλη σημασία και για ένα επιπλέον λόγο. Διότι, δηλαδή, τους εγκλωβίζεις διπλά, τους ξαναστέλνεις πίσω στην Τουρκία. Έτσι. Η Τουρκία προφανώς ασκεί τη δική της πίεση. Το είπατε και εσείς στην αρχή αυτό το πράγμα. Βέβαια. Διότι και το κάνει και με σχέδιο. Στα πλαίσια των γενικότερων διευθετήσεων στην περιοχή, θα το αξιοποιήσει ως εργαλείο άσκησης πίεσης στα παζάρια με την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και το χειρότερο απ' όλα είναι όλοι αυτοί που χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, οι κυβερνήσεις, τοπικοαυτοδιοικητικοί παράγοντες κτλ. Μα μέχρι σήμερα έχουν ψελίσει κάτι για τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην ένταση του προσφυγικού, του μεταναστικού, στην ύπαρξη μάλλον αυτού του προβλήματος? Δεν είναι η υπεριαλιστική πόλεμη στην ευρύτερη περιοχή, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, σε διάφορες εστίες? Ψέλησε ποτέ κανένας τίποτα? Και αλλά και το να το πούμε, άλλωστε το ΚΚΕ το λέει ανοιχτά, δυνατά και καθαρά. Και να ενώσουμε και εμείς τη φωνή μας και να πούμε ότι αυτού του είδους οι επεμβάσεις φυσικά γεννούν και την προσφυγιά και κάνουν την ανθρώπινη
η ζωή ανταλλακτικό είδος. Αλλά αυτό. Και νέους πολέμους προκαλούν ένταση της προσφυγιάς. Έτσι λέει, να σταματήσουμε. Βεβαίως. Δηλαδή, άμπρα, αυτό όμως. Με το πλωτό φράγμα θα σταματήσει η προσφυγική ροή. Όχι μόνο δεν θα σταματήσει η προσφυγική ροή, αλλά θα έχουμε και περισσότερους θανάτους. Πολλοί λένε βέβαια ότι υπάρχει και ένα μεταναστευτικό κύμα που δεν είναι προσφυγικό, γιατί υπάρχει ο διαχωρισμός πρόσφυγα-μετανάστη, και ότι η αποτροπή θα μειώσει τουλάχιστον αυτούς που έχουν την πρόθεση για οικονομικούς, για άλλους λόγους, να κινηθούν προς την Ευρώπη. Αυτό είναι το επιχείρημα. Κοιτάξτε, η ουσία μένει μία. Και ποια είναι? Ότι οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους χωρίς να το θέλουν, άλλος γιατί κινδυνεύει να σκοτωθεί, άλλος γιατί πεθαίνει από την πείνα, δεν έχει δουλειά, για διαφόρους λόγους. Η ουσία είναι πια ότι ο λαός μας πρέπει να δείξει την πρέπουσα αλληλεγγύη απέναντι σε αυτές τις ανθρώπινες ψυχές. Φυσικά πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι και οι δικοί μας βιώνουν τις συνέπειες αυτού του προσφυγικού μεταναστευτικού. Γι' αυτό άλλωστε ένα από τα αιτήματα που βάζουμε είναι ότι το κράτος πρέπει να καλύψει πλήρως και να το αποζημιώσει όλους τους ντόπιους που έχουν υποστεί τις συνέπειες από τον διπλό εγκλωβισμό των προσφύγων και μεταναστών. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εάν ο λαός μας δεν υψώσει τη φωνή του, το ανάστημά του, έτσι ώστε να πιεστούν τα πράγματα στην κατεύθυνση αυτή την οποία σας είπα προηγουμένως με την πρότασή μας, έτσι, να καταργηθούν αυτές οι συμφωνίες, να κλείσουν τα hot spot, να πάνε σε αξιοπρεπείς χώρους στην υπηρετική Ελλάδα και μέσα από σύντομες διαδικασίες να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα καλά κάνει και ο κόσμος στις περιοχές των νησιών που διαμαρτύρεται, λέτε? Βεβαίως αυτός ο κόσμος καλά κάνει, στο βαθμό που το βλέπει κάτω από το πρίσμα μιας αλληλεγγύης απέναντι σε αυτές τις ανθρώπινες ψυχές, και θεωρώντας ότι με το να φύγουν και να πάνε στην υπηρετική Ελλάδα και από εκεί να φύγουν στις χώρες προορισμού τους, είναι λύση που ανακουφίζει και τους ίδιους. Φυσικά, πέρα και έξω από οποιαδήποτε λογική εθνικιστική, φασιστική που εκφράζεται με διάφορους τρόπους, με τα διάφορα τάγματα εφόδου. Μάλιστα. Ή από διάφορες δηλώσεις που κάνει και ο κύριος Μουτζούρης, ο οποίος αναδιπλώνεται τις τελευταίες μέρες τάχατες, διότι δεν ρωτήθηκε ο ίδιος ή κάποια δημοτικά συμβούλια για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου ή για την τροπολογία για τα προαναχωρησιακά κέντρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση η στάση τους μέχρι σήμερα δεν ήταν η πρέπουσα. Μάλιστα. Και το έχουμε εκφράσει και η λαϊκή συσπήρωση στην Μυτιλήνη, στα άλλα νησιά. Μάλιστα. Επειδή έχουμε ένα θέμα και νομίζω και ένα δίλεπτο μόνο στη διάθεσή μας, αλλά το θέμα είναι σοβαρό. Να πάμε λίγο για την εξυγίανση της Λάρκο. Γιατί είναι σοβαρό ζήτημα, έρχεται και στη... ήρθε και στη Βουλή, δεν ήρθε? Σήμερα. Ναι, έρχεται. Σήμερα ψηφίζεται. Οπότε... Κοιτάξτε, καταρχάς να σε καθαρίσουμε ότι εχθές ήταν μαζικότατη η απεργιακή συγκέντρωση στο εργοστάσιο στη Λάριμνα, με συμμετοχή πλήθους λαού, νεολαία στην περιοχή κτλ. Και σήμερα θα υπάρξει και νέα απεργιακή κινητοποίηση με το κλείσιμο της Εθνικής Οδού. Πρόκειται για μια διαλυτική τροπολογία, κατά την άποψή μας. Και εντάσσεται στο συνολικό αντεργατικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, που τεμαχίζει και εκποιεί ή κλείνει τη Λάρκο, έτσι, γιατί η τροπολογία ή το ένα θα κάνει ή το άλλο. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να δώσει λύση προς όφελος των εργαζομένων, που ουσιαστικά παραπέμπει στον όποιον ιδιώτη μπει στη Λάρκο να αποφασίζει πόσους εργαζόμενους θα πάρει, και με μείωση μάλιστα μεσοσταθμική 35% του μισθού των εργαζομένων. Ποιος ευθύνεται και η Λάρκο έφτασε εδώ που έφτασε, να έχει μισό δισεκατομμύριο χρέη? Δεν είναι οι εκάστοτε κυβερνήσεις με τις διάφορες εξυγιάνσεις τάχατες που κάνανε από τη δεκαετία του 90, όχι τώρα? Τώρα τι πρέπει να γίνει δηλαδή, κύριε Συντιχάκη, αυτό, γιατί έχουμε μόλις ένα λεπτό στη διάθεσή μας? Την αποκλειστική διαχείριση, λειτουργία πρέπει να την έχει το κράτος. Αυτό σημαίνει ότι καμία τροπολογία, είτε για τεμαχισμό, είτε για εκποίηση, είτε για κλείσιμο της Λάρκο. Την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει τη λύση όχι προς τον ιδιώτη, αλλά να εξυγειάνει την Λάρκο και φυσικά να προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώματα
των εργαζομένων, παραμένοντας στις θέσεις τους με τα δικαιώματα τα οποία είχαν, μάλιστα, έτσι ώστε να συνεχίσει τη λειτουργία της. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Συντιχάκη. Την καλημέρα μας. Καλημέρα. Γεια σας.